ώστε να πάει η χώρα σε εκλογές υπό συνθήκες ομαλότητας. Αν κατάλαβε ότι θέλω να συγκυβερνήσω μαζί του, κατάλαβε λάθος. Αν κατάλαβε ότι θέλω να μοιραστώ υπουργεία μαζί του, προφανώς κατάλαβε λάθος. Άναψε φωτιές παντού και τώρα θέλει να επιστρέψει και να κυβερνήσει με τη δική μας συνένεση, μάλιστα, σαν να μην συνέβη τίποτα. Του είπα καθαρά να παραιτηθεί και να πάμε σε εκλογές. Αυτή είναι η πρότασή μου. Δεν απάντησε. Πολιτική για εκείνον είναι τα παπαγαλάκια και οι ψεύτικες διαρροές. Ταυτόχρονα όμως θα δείξω ότι λέει ψέματα, εκβιάζει, συκοφαντεί στο εξωτερικό, λαϊκίζει στο εσωτερικό για να παραμείνει γατζωμένος στην καρέκλα του. Δεν ήρθα εδώ για να απαντήσω στα όσα απίστευτα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες, στα όσα υπόθηκαν, στα όσα ακούστηκαν, στα όσα πήγαν να γίνουν ή αποφεύθηκαν ή δεν έχουν ακόμα αποφευθεί. Γιατί το πρόβλημα πια δεν είναι να αποφύγουμε τα χειρότερα, αλλά να κάνουμε το μεγάλο βήμα προς τα εμπρός, να ανοίξουμε το δρόμο για να βγούμε από αυτό το απίστευτο τέλμα. Πριν λίγες μέρες, ο κύριος Παπανδρέου εξήγηλε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για τη νέα δανειακή σύμβαση, το κούρεμα του ελληνικού χρέους που λέμε. Προειδοποίησαμε ότι αυτό ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο για τον τόπο. Υποσχεθήκαμε ότι θα αγωνιστούμε για να ματαιώσουμε το δημοψήφισμα και προτείναμε ως μόνη πλέον διέξοδο την άμεση προσφυγή στις κάλπες. Εκλογές. Και αποδείχθηκε ότι είχαμε δίκιο. Με την εξαγγελία του δημοψηφίσματος βρέθηκε στον αέρα η νέα δανειακή σύμβαση. Και αυτό με τη σειρά του μπλόκαρε την έκτη δόση του προηγούμενου δανείου. Και αυτό με τη σειρά του προκάλεσε φόβους για άμεση στάση πληρωμών της Ελλάδας. Τα spreads εκτινάχθηκαν από τα 2.200 τη Δευτέρα στις 3.000 μονάδες σήμερα. Και αυτό με τη σειρά του προκάλεσε κύματα κερδοσκοπικών πιέσεων σε βάρος κι άλλων ευάλωτων χωρών της Ένωσης, όπως είναι και η Ιταλία. Και αυτό βέβαια δημιούργησε κύματα πανικού στις διεθνείς αγορές. Σε τέτοιο κικαιώνα μας έμπλεξε ο κύριος Παπανδρέου. Προειδοποίησαμε ακόμα ότι είναι τέτοια η οργή του κόσμου στην Ελλάδα, που αν του έθεταν του Έλληνα σήμερα οποιοδήποτε εκβιαστικό δίλημα, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να προκαλέσουν από αντίδραση την αντίθετη απάντηση του λαού από εκείνη που επιθυμούν. Γιατί όταν εξοργίζεις τον κόσμο, δεν απαντάς το ερώτημα που του βάζεις, αλλά σε εκείνον που του βάζει το ερώτημα. Σε τέτοιους κινδύνους πήγε να μας παγιδέψει ο κύριος Παπανδρέου. Η διεθνής κοινότητα αντέδρασε, ειδοποιώντας το να μην διανοηθεί να θέσει σε δημοψήφισμα την ίδια τη δανειακή σύμβαση. Και αντί αυτού ανεπιμένει να θέσει στους Έλληνες το δίλημα αν θέλουν ή όχι να μείνουν στο ευρώ. Δηλαδή με την επιμονή του κυρίου Παπανδρέου στο δημοψήφισμα, που κανείς εκτός από τον ίδιο δεν ήθελε τελικά, κινδύνευε η ίδια η Ελλάδα να θέσει σε αμφισβήτηση την ένταξή της στο ευρώ. Στο μεταξύ, ένας μετά τον άλλον, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δήλωναν ότι αρνούνται το δημοψήφισμα, μέχρι που διαχώρισαν τη θέση τους ακόμα και ηγετικά στελέχη του κόμματός του. Σήμερα το μεσημέρι, με δημόσια παρέμβασή μου, ζήτησα να αποσυρθεί η πρόταση δημοψηφίσματος και να επιστρέψει η χώρα στην ομαλότητα. Ομαλότητα σημαίνει εκλογές άμεσα. Μέσα στις επόμενες 6 εβδομάδες, αν είναι δυνατόν, σημαίνει ακόμα ότι πρέπει να εξασφαλιστούν οι συνθήκες για να εκφραστεί ελεύθερα το φρόνημα του ελληνικού λαού. Να φύγει ο φόβος που κυριαρχεί σήμερα και τα τεράστια ερωτηματικά αβεβαιότητας και μέσα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την Ελλάδα. Να φύγει κάθε αβεβαιότητα για τη νέα δανειακή σύμβαση, χωρίς την οποία η Ελλάδα οδηγείται σε χρεοκοπία, και για την έκτη δόση του δανείου, χωρίς την οποία κινδυνεύει να υπάρξει άμεσα στάση πληρωμών, που θεωρείται προήμιο χρεοκοπίας. Άλλωστε, χθες η κυρία Λαγκάρντ τους τα είπε έξω από τα δόντια. Αν παραμεριστούν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές οι δύο παραλυτικές βεβαιότητες, ή μάλλον αυτές οι δύο παραλυτικές αβεβαιότητες, η χώρα μπορεί να πάει σε εκλογές και ο κόσμος να ψηφίσει απελευθερωμένος από το φάσμα του τρόμου που σκόπιμα το δημιούργησαν και σκόπιμα του καλλιεργούν 1,5 χρόνο τώρα. Και αυτά τα δύο πράγματα μπορεί να γίνουν σε πολύ σύντομο χρόνο και από μια προσωρινή κυβέρνηση απολύτως περιορισμένης δικαιοδοσίας, η οποία θα φέρει τη χώρα σε εκλογές. Μετά τη δήλωσή μου, ο κ. Παπανδρέου φράνηκε πρόθυμος να τοποσύρει το δημοψήφισμα, αλλά με τον εξής απίστευτο ισχυρισμό: ότι όλα αυτά τα έκανε για να εξασφαλίσει τη συμφωνία Σαμαρά. Ισχυρίστηκε στις Κάνες, και το λέω ακριβώς όπως το είπε,
ότι αν υπήρχε συνένεση, δεν θα είχαμε ανάγκη το δημοψήφισμα. Συνένεση για τη συγκεκριμένη υπόθεση του δανείου, τη δανειακή σύμβαση. Και προφανώς τώρα που υπάρχει δήθεν συνένεση, τώρα κατάλαβε, απέσυρε το δημοψήφισμα. Τόσα έχει καταλάβει ο κ. Παπανδρέου. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έξω του τράβηξαν ταυτοί, γι' αυτό και αυτή η τούμπα σήμερα. Αναρωτιέμαι. Ο κ. Παπανδρέου κόντεψε να διαλύσει την Ελλάδα και την Ευρώπη, το ευρώ, τα διεθνή χρηματιστήρια, το ίδιο το κόμμα του, για να εξασφαλίσει τι, για να εκβιάσει εμένα και τον ελληνικό λαό, ή για να εξασφαλίσει αυτό που εγώ από πολλές μέρες είχα δηλώσει, πως αποδέχομαι τη δανειακή σύμβαση ως αναπόφευκτο. Από τις 27 Οκτωβρίου, την ημέρα από τις 27 Οκτωβρίου, από τις 27 Οκτωβρίου. Σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Από τις 27 Οκτωβρίου. Τσακώνεστε τόσο πολύ μεταξύ σας, δεν παρακολουθείτε τους άλλους. Να ακούτε εμάς τι λέμε. Από τις 27 Οκτωβρίου, την ημέρα που ανακοινώθηκε το κούρεμα, είχα πει τότε ότι εκεί που έφερε τα πράγματα η κυβέρνηση του Πασόκ, το κούρεμα του ελληνικού χρέους που κανένας δεν το ήθελε ως πριν λίγο, ήταν πια αναπόφευκτο. Και τώρα ο κύριος Παπανδρέου προσπαθεί να μας πείσει ότι κόντεψε να διαλύσει το σύμπαν για να εξασφαλίσει τη συμφωνία μου σε αυτό που εδώ και 10 μέρες έλεγα πως είναι αναπόφευκτο. Και χθες ακόμα στους συναδέλφους της κοινοβουλευτικής μας ομάδος επανέλαβα μιλώντας ξανά. Μα καλά, δεν καταλαβαίνει τι θα πει αναπόφευκτο. Υπάρχει εδώ μέσα κανένας που δεν καταλαβαίνει τι θα πει αναπόφευκτο. Θα πει αυτό που δεν έχει νόημα να διαφωνείς ή να συμφωνείς, γιατί γίνεται έτσι και αλλιώς και δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Μας λέει τώρα ότι κατάφερε να πετύχει να συμφωνήσω εγώ σε αυτό που ο ίδιος έλεγα αναπόφευκτο. Τι θα ακούσουμε ακόμα? Είχα πει επίσης ξεκάθαρα ότι άλλο πράγμα η δανειακή σύμβαση, δηλαδή πώς θα δανειζόμαστε, πότε, με ποιο επιτόκιο θα τα επιστρέψουμε, από τα μέτρα πολιτικής που τη συνοδεύουν. Εμείς από την εποχή του αρχικού μνημονίου ακόμα διαφωνήσαμε με τα μέτρα πολιτικής, ή μάλλον με κάποια από αυτά, με το μείγμα το λεγόμενο της πολιτικής, όχι με την αρχική δανειακή σύμβαση. Άλλωστε η σύμβαση αυτή, όπως ξέρετε, ούτε καν τέθηκε ποτέ στην έγκριση της Βουλής. Και οι αντιρρήσεις με το μείγμα της πολιτικής παραμένουν ακέραιες. Και ασφαλώς διατηρούμε το δικαίωμα να διαφωνούμε με ένα πακέτο πολιτικής που οδήγησε σε αδιέξοδο. Έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν διαφωνούμε με τους στόχους της σύγκλησης, αλλά με τους τρόπους που αυτή επιδιώκεται. Και διατηρούμε το δικαίωμα και την υποχρέωση να πείσουμε τους εταίρους μας για όσα δεν λειτουργήσαν, για όσα πρέπει να αλλάξουν. Όσα ισχύουν και θεωρούνται αυτονόητα για την Ιρλανδία και την Πορτογαλία μπορούν να συμβούν και στη δική μας περίπτωση. Αυτά συζητάμε για να υπάρξει δηλαδή τι? Ανάκαμψη στην οικονομία όπως υπάρχει σήμερα στην Ιρλανδία. Για να διατηρηθεί κοινωνική συνοχή όπως συμβαίνει σήμερα και στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία και όπως δυστυχώς δεν συμβαίνει εδώ. Σε όσους επισύουν κάθε τόσο το τι έγινε στην Πορτογαλία. Μα αυτά ακριβώς διεκδικούμε και στην Ελλάδα. Είναι απόλυτο ρεαλιστικό να διεκδικείς να αλλάξεις όσα δεν δούλεψαν ήδη, όσα επιδείνωσαν την κατάσταση αντί να τη βελτιώσουν. Είναι απόλυτο ρεαλιστικό να διεκδικείς ό,τι ίσχυσε σε άλλες χώρες με αντίστοιχα προβλήματα και δούλεψε. Λοιπόν, εμείς σε αυτά λέμε και σε αυτά επιμένουμε, τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Αλλά για να μπορέσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα να βγει από την κρίση, πρέπει να αποκτήσει κυβέρνηση και σήμερα δεν έχει κυβέρνηση. Για να μπορέσει να κυβερνηθεί πρέπει η κυβέρνηση να διαθέτει αξιοπιστία. Και η τωρινή κυβέρνηση δεν έχει καμία αξιοπιστία. Ούτε στο εσωτερικό, ούτε στο εξωτερικό της χώρας. Και ο κύριος Παπανδρέου λέει ψέματα με μία απίστευτη ευκολία. Είχαμε ακούσει προημερών ότι ενημέρωσε τους ξένους ηγέτες για το δημοψήφισμα. Την επομένη το διέψευσαν οι ίδιοι οι ηγέτες. Λίγο πριν μας είχαν πει ότι συμφώνησε το Υπουργικό Συμβούλιο ομόφωνα στην πρότασή του για το δημοψήφισμα, αυτή που δεν θα γίνει τελικά. Την ίδια μέρα, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου διέψευδαν κατηγορηματικά και διαχώριζαν δημόσια τη θέση του. Είχαμε ακούσει παλιότερα τα μέλη της Τρόικας ότι έφυγαν ξαφνικά στις αρχές Σεπτεμβρίου από την Ελλάδα. Αλλά η αποχώρησή τους ήταν ξαφνική μεν, αλλά και προγραμματισμένη. Άλλο απίστευτο ψέμα. Λένε ψέματα
διαδίδουν ψέματα και έχουν χάσει πλήρως την αξιοπιστία τους στο εσωτερικό. Τώρα την έχουν χάσει πια τελείως και στο εξωτερικό. Γι' αυτό και ζήτησα σήμερα, πέρα από την ανάκληση του επικίνδυνου και τυχοδιοκτικού δημοψηφίσματος, μια προσωρινή κυβέρνηση με αποκλειστική εξουσιοδότηση να πάει τη χώρα σε εκλογές, αφού διαλύσει πρώτα τα σύννεφα του φόβου μέσα στην Ελλάδα και της αναταραχής διεθνώς, ώστε ο ελληνικός λαός να εκφραστεί ελεύθερα. Δηλαδή να επικυρώσει τη σύμβαση και να ξεμπλοκάρει την έκτη δόση. Αυτά είπα δημόσια. Δεν δέχτηκα και πολύ περισσότερο δεν ζήτησα οικουμενική κυβέρνηση. Δεν δέχτηκα και πολύ περισσότερο δεν ζήτησα συγκυβέρνηση μικρής, μεσαίας ή μακράς διαρκείας. Δεν δέχτηκα και πολύ περισσότερο δεν ζήτησα, ούτε βέβαια συζήτησα, να μπουν μέλη ή στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην προσωρινή κυβέρνηση. Ζήτησα κυβέρνηση λίγων εβδομάδων υπό την πρωθυπουργία κάποιου προσώπου κοινής αποδοχής για να φτάσει η χώρα σε εκλογές, αφού βγει το αγκάθι που λέγεται Δανειακή Σύμβαση και εκτιδώσει. Δεν δέχτηκα, ούτε πρόκειται να δεχτώ, το σύνολο της πολιτικής που έχει ήδη εφαρμοστεί. Πολύ περισσότερο όταν αυτά τα μέτρα το ξέρει και ο τελευταίος Έλληνας. Έχουν πλέον ήδη χρεοκοπήσει και οι πρώτοι που το λένε είναι οι ίδιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Αυτά θα τα διεκδικήσω να αλλάξουν μετά τις εκλογές. Είπα ότι θα δεχτώ αυτά που έχουν ήδη ανακοινωθεί στις 27 Οκτωβρίου και που το είπα από τις 27 Οκτωβρίου. Το κούρεμα κατά 50% στα ιδιωτικά ομόλογα του ελληνικού κράτους και με επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Δηλαδή τα συμπεράσματα της απόφασης 27 Οκτωβρίου, που και χθες η κυρία Μέρκελ, ο κύριος Σαρκοζή και η κυρία Λαγκάρντ είπαν ότι είναι προϋπόθεση για την έκτη δόση. Δέχομαι ακόμα πλήρως τη δέσμευση της Ελλάδας στην εκπλήρωση των στόχων δημοσιονομικής προσαρμογής, όπως το δεχόμουν πάντοτε. Αλλά όχι για εκείνα τα μέτρα που έχουν ήδη αποτύχει. Και αυτά είναι εκείνα που προσπαθώ και θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο να αλλάξω. Δεν θα τα αλλάξω μονομερώς. Αλλά από τη στιγμή που δεν δουλεύουν ασφαλώς και δικαιούμαι να προσπαθήσω να τα αλλάξω. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ από τον κύριο Παπανδρέου να παραιτηθεί από πρωθυπουργός και να διευκολύνει τις εξελίξεις. Αυτό είπα και στον ίδιο όταν επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά πριν λίγες ώρες σήμερα το απόγευμα. Του είπα όταν με πήρε να παραιτηθεί ώστε να γίνει μια προσωρινή μεταβατική κυβέρνηση που θα φέρει άμεσα ομαλότητα και εκλογές. Αλλά εκείνος δεν παραιτείται. Και μας ζητάει τώρα να συνδιαμορφώσουμε και καινούργια μέτρα, όχι της Δανειακής Σύμβασης, τα μέτρα. Όχι κύριε Παπανδρέου, να παραιτηθείτε να γίνουν εκλογές, να δώσει ο ελληνικός λαός τη δύναμη στο νέο πρωθυπουργό να διαπραγματευτεί καλύτερα μέτρα. Να παραιτηθείτε να δώσει ο ελληνικός λαός τη δύναμη στο νέο πρωθυπουργό. Του είπα και κάτι ακόμα. Ότι όπως φαίνεται, όταν έρχεται, του είπα, σε επαφή με τους εταίρους μας, δεν χάνει την ευκαιρία να συκοφαντεί εμένα και τη Νέα Δημοκρατία και να εμφανίζει μια απίστευτη στρεβλή εικόνα για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Δημιουργεί την εντύπωση ότι η πολιτική του απέτυχε γιατί εγώ δεν προσέφερα συνένεση και γιατί ο ελληνικός λαός δεν έχει ξεκαθαρίσει τάχα αν θέλει το ευρώ. Είπε στους ξένους ότι οι Έλληνες δεν θέλουν το ευρώ. Ποιος είναι ο πρωθυπουργός δραχμής? Και ότι γι' αυτό πρότεινε δημοψήφισμα. Το πληροφορώ ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει πρόβλημα με το ευρώ. Εκείνος παραλίγο να δημιουργήσει το πρόβλημα και η πολιτική του, αν έχει αποτύχει, έχει αποτύχει γιατί ήταν λάθος. Όχι γιατί εγώ δεν συμφώνησα με το λάθος. Και αν εγώ προσυπέγραφα το λάθος, δεν θα βελτιωνόταν η πολιτική αυτή. Λάθος θα παρέμενε. Η πολιτική αυτή τη κυβέρνηση έχει αποτύχει, όχι η κοινωνία. Δεν είναι στραβός ο γυαλός. Εσύ στραβά αρμενίζεται. Και κάτι ακόμα, αφού αρέσει τον κύριο Παπανδρέου και αναφορά σε δημοκρατικές εκτροπές. Μίλησε και για τα χρόνια της αποστασίας. Τότε του 65 η εκτροπή ήταν γιατί δεν γινόντουσαν εκλογές. Τώρα είναι το ότι ο ίδιος προσπαθεί να αποφύγει τις εκλογές και φτάνει να αποκαλεί εκτροπή την πρόταση τη δημοκρατική για άμεσες εκλογές. Έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι αλλά και το νόημα των λέξεων. Και να σκεφτεί κανείς ότι εκείνος που τότε ζητούσε πεισματικά να γίνουν εκλογές τότε λεγόταν Γιώργος Παπανδρέου. Τώρα εκείνος που τις αρνείται φέρνει το ίδιο όνομα. Καλά λένε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας είπα
αυτά που σας είπα. Έδωσα όλες τις απαραίτητες διευκρινήσεις και ασφαλώς φεύγω. Δεν πρόκειται να παραμείνω. Στη συνέχεια μιας συζήτησης για την εμπιστοσύνη σε μια κυβέρνηση η οποία φιλορροεί. Από το να αρχίσουμε τώρα τις αντεκλήσεις και τις κορώνες τις ρητορικές, εγώ προτίμησα να καταθέσω τις απόψεις μου, τις θέσεις μου και να αφήσω τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος να ολοκληρώσουν τη συζήτηση για την πρόταση εμπιστοσύνης που ίδιοι κάνανε, γιατί δεν έχουν εμπιστοσύνη στη δικιά τους την κυβέρνηση. Άλλωστε, έτσι που έχουν έρθει πια τα πράγματα, η υπόθεση αυτή είναι τελείως εσωτερική τους υπόθεση. Εγώ την υπέρβασή μου την έκανα. Υπέδειξα και διευκολύνω τη λύση. Και δεν ζητώ τίποτα παρά μόνο να δοθεί ευκαιρία στον ελληνικό λαό να μιλήσει υπό συνθήκες ομαλότητας και να αποκαταστήσουμε αμέσως το κύρος της Ελλάδας στο εξωτερικό και τη σταθερότητα της χώρας στο εσωτερικό. Τώρα είναι η ώρα να κάνουν και άλλοι το χρέος τους. Άνοιξε ο δρόμος για μια καλύτερη μέρα αύριο. Ελπίζω να βοηθήσετε όλοι πραγματικά, γιατί ο ελληνικός λαός λαχταρά αύριο να αρχίσει μια καινούργια μέρα για τον τόπο. Έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Ελπίζω όλοι να κάνουν αυτό που πρέπει. Η Νέα Δημοκρατία είναι εγγύηση της δημοκρατικής ομαλότητας, της εθνικής ενότητας, της ευρωπαϊκής μας πορείας, της παραμονής μας στο ευρώ και της ανάκαμψης που θα διεκδικήσουμε και θα καταφέρουμε και θα έρθει. Προσπάθησα, σε σχέση με αυτά που έχουν γίνει, κύριοι συνάδελφοι, όσο και να φαίνεται ίσως οξύμορο, να μην ανεβάσω τους τόνους όσο θα μπορούσα. Ήδη εγγυώμαι την πορεία αυτού του τόπου προς τη λύτρωση των εκλογών. Αυτή